Καλημέρα σας. Πρώτα απ' όλα να σας ευχηθώ να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να έχετε υγεία εσείς, οι οικογένειές σας και όλος ο κόσμος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ μεγάλη σας παρουσία, μια μέρα που σήμερα είναι δύσκολη, είναι ανοιχτά και τα μαγαζιά, αλλά υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις που θα πρέπει και οι σύμβουλοι και όλοι εσείς ίσως να παρευρεθείτε. Θα ήθελα ιδιαίτερως να ευχαριστήσω κάποιους εκτός πρώτα απ' όλα και ειλικρινά εδώ μέσα από την καρδιά μου όλους εσάς τους απλούς πολίτες που μας θυμάστε γιατί στη σημερινή εκδήλωση θυμάται την τοπική αυτοδιοίκηση, θυμάται το Δήμο, θυμάται όλες τις παρατάξεις, όλους τους δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους και θυμάμαι την πόλη μας. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως κάποιους ανθρώπους, όπως πρώτα απ' όλα τον Παναγιώτη τον Κουρουπλή, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συνέχεια παρευρίσκεται στις εκδηλώσεις μας και ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ την πόλη μας όποτε του ζητήθηκε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Μιχάλη τον Καρτινάκη, πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος παρευρίσκεται στη σημερινή μας εκδήλωση και ο οποίος πιστεύω, μετακομίζοντας από την Κρήτη στην Αθήνα, θα αφουγκραστεί τα προβλήματα των αστικών περιοχών, που ίσως είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά της επαρχίας. Επίσης, όλους τους επικεφαλείς των παρατάξεων, οι οποίοι παρευρίσκονται των δημοτικών παρατάξεων, οι οποίοι παρευρίσκονται σήμερα μαζί μας, τον κύριο Κρεμίδα, από τον κύριο Καζατζή είναι ο κύριος Χαρμπάτσης. Εντάξει. Τον κύριο Χαρμπάτση, ο οποίος είναι φίλος της, του Δήμου μας. Εντάξει. Και όλους τους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι παρευρίσκονται μαζί μας. Αγαπητοί φίλοι, η περασμένη χρονιά μας αποχαιρέτησε αφήνοντας πίσω του δυστυχώς του κύριε Γεύση, δημιουργώντας ταυτόχρονα περισσότερες προσδοκίες για ένα καλύτερο αύριο, πιο ανθρώπινο και πιο δημιουργικό, με τις ανθρώπινες αξίες του πυρήνα. Τα τελευταία χρόνια ήταν γεμάτα ανατροπές και εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, με κυρίαρχο τον οικονομικό τομέα, λόγω της κρίσης που μασίζει στη χώρα μας και που επηρεάζει όλους τους εργαζόμενους, τους άνεργους και ιδιαίτερα τους νέους και τις ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας μας και που έπληξε περισσότερο από κάθε άλλο τομέα την τοπική αυτοδιοίκηση. Όμως τη νέα χρονιά περισσότερο από κάθε άλλη φορά οφείλουμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και να δημιουργήσουμε και πάλι τις συνθήκες που μας αξίζουν. Πρέπει να αφουγκραστούμε ο ένας τον άλλο, να αντιμετωπίσουμε μαζί τις αγωνίες μας, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους συμπολίτες μας, να συμμετέχουμε στον κοινό αγώνα για τον τόπο μας, το Μοσχάτο, τον Τάρο και την κοινωνία. Κύριο όπλο μας πρέπει να είναι η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη που έχει επιδείξει ο απλός κόσμος σε αυτές τις δύσκολες καιρούς δίνει την ελπίδα ότι το αύριο που προσδοκούμε μπορεί να έρθει. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπολίτες, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι εδώ στο Δήμο Μοσχάτου Τάβρου και εγώ και οι αιρετοί και οι εργαζόμενοι του Δήμου για το έργο που παράγει ο Δήμος, ένα έργο υψηλής ποιότητας για τους κατοίκους. Με σχεδιασμό, αποδοτικές συνεργασίες και καλό κλίμα αιρετών όλων των παρατάξεων, και εδώ θα ήθελα να τις ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τον εργαζομένο. Παρά την οικονομική κρίση και τις αντικσοότητες με τις οποίες συνεχίζει να λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως την ελλειπή χρηματοδότηση και τις ολοένα αυξανόμενες αρμοδιότητες, και εδώ θέλω να σημειώσω ότι παρότι η τοπική αυτοδιοίκηση συμμετέχει στο χρέος της χώρας σε ποσοστό 3%, παρόλα αυτά, οι περικοπές στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουν φτάσει σε ποσοστό πάνω από 60%. Και αυτό γιατί αποτελεί κοινή παραγωγή και κοινή κινητήρια δύναμη. Συγγνώμη. Η αγάπη για την πόλη μας ανεξάρτητα από δημοτικές παρατάξεις και προσωπικές πολιτικές απαιτήσεις.
Λειτουργούμε το Δήμο με διαφάνεια, όραμα και αγάπη προς όφελος της πόλης μας και των πολιτών μας. Θέλω να σας πω ότι συνεχίζοντας την πολιτική με στόχο την οικονομική στήριξη των πολιτών μας, με συνετή διαχείριση και κοινωνικό προσανατολισμό, ο Δήμος μας βρίσκεται σε μια, θα έλεγα, πολύ καλή οικονομική κατάσταση, έχοντας σχεδόν ελάχιστα χρέη, εκπληρώνοντας όλες τις υποχρεώσεις προς τράπεζες, εργαζόμενους, ασφαλιστικά ταμεία και έχοντας ένα καλό αποθεματικό με το οποίο επιτελεί το κοινωνικό του και το άλλο έργο. Είμαστε από τους πρώτους 10 Δήμους της Περιφέρειας Αττικής, στον οποίο έχει εκριθεί ο προϋπολογισμός του 2015. Όσον αφορά τα έργα, θέλω να σας πω ότι ξεκινήσαμε το μεγάλο έργο ανάπτυξης του βορειοανατολικού μας κάτω. Ένα έργο που θα αναβαθμίσει όλη την περιοχή από το Δημαρχείο μέχρι τα σύνορα με την Καλυθέα. Παραδόθηκε σε λειτουργία ο σταθμός του προαστιακού. Δημοκρατείται, ξέρουμε, μέσα στον Ιανουάριο το έργο των ενεργιστήρων στον προαστιακό του Τάβλου, ενώ παραμένουμε σταθεροί στις ομόφωνες αποφάσεις κατά της τριχοτόμησης του Τάβλου από τα σχεδιαζόμενα έργα της ΕΡΓΟΣΕ. Με παρέμβασή μας εγκρίθηκε το αίτημά μας για τοποθέτηση ενεργιστήρων από το Υπουργείο Υποδομών στις εργατικές πολυκατοικίες του Τάβλου. Επιπρόσθετα, θέλω να τονίσω και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τη νέα Περιφερειάρχη, την κυρία Δούρου, όπως επίσης και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Χρήστο Καβάτα, με τον οποίο έχουμε πολύ καλή συνεργασία, για την επιπλέον χρηματοδότηση του έργου του αγωγού της Χρυσοστόμου Σμύρνης. Με επιπλέον χρηματοδότηση και το έργο δημοπρατήθηκε, υπογράφηκε η σύμβαση και πολύ σύντομα θα συνεχιστεί, έργο το οποίο θα λύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα προβλήματα τα αντιπλημμυρικά της πόλης μας. Εγκαινιάσαμε τη νέα ψέρυγα στο 4ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο, ένα έργο το οποίο θα ανακουφίσει μια πολύ μεγάλη περιοχή. Ταυτόχρονα, αναβαθμίσαμε τα περισσότερα ανοιχτά γήπεδα και στα σχολεία, αλλά και τα γήπεδα τα οποία αποδίδονται στο κοινό. Διαθέσαμε 200.000 ευρώ για την αναβάθμιση των παιδικών καρών του Δήμου, έτσι ώστε να είναι ασφαλής και τα παιδιά χωρίς κανένα πρόβλημα να παίζουν εκεί. Ταυτόχρονα έχουν αρχίσει τα έργα σε 5 σχολεία, στο Μοσκάτο και στον Τάβρο, ενεργειακής αναβάθμισης, το οποίο όχι μόνο θα βελτιώσει τις συνθήκες της μάθησης των μαθητών, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και κατά συνέπεια και χρημάτων. Όπως επίσης, η αναβάθμιση των 2 παιδικών σταθμών του Τάβρου, τελείωσαν τα έργα στο πρώτο λύκειο του Τάβρου, ενώ βρισκόμαστε στη φάση της μελέτης και της δημοπράτησης της μεγάλης αίθουσας Τεμπονέρας, που ελπίζουμε ότι θα αποτελεί το λύκειο για την πόλη μας. Συνεχίζεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς η ανέλεξη του γρυφονιδιακού σταθμού στο Μοσκάτο. Ταυτόχρονα, στο τομέα του περιβάλλοντος, θέλω να σας πω ότι ο μεγάλος ποδηλατόδρομος της Αθήνας, που ξεκινάει από το Παναθηναϊκό στάδιο, έχει φτάσει στα σύνορα με το Μοσκάτο και πολύ σύντομα θα συνεχιστεί μέσα από το Μοσκάτο στην παραλία, ενώ μέσα από το έργο του βορειοανατολικού Μοσκάτου δημιουργείται ένας δεύτερος ποδηλατόδρομος, ο οποίος θα είναι διαμέσου της οδού Θεσσαλονίκης. Με το σύστημα των ποδηλάτων, το οποίο έχει εφαρμόσει ο Δήμος μας, θέλω να σας πω ενδεικτικά ότι από τη χρήση μέχρι σήμερα έχει αποφευθεί η εκπομπή περισσότερα από 2 τόνους διοξιδίων του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και η κατανάλωση περισσότερο από 1 τόνο καυσίμου. Στη διαχείριση των απορριμμάτων, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διεθνή διαγωνισμό για τη δημοπράτηση 2 απορριμματοφόρων και 1 αρρώθρου, αλλά εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι σε συνεργασία με την αποστολή της Εκκλησίας και με την Περιφέρεια Αττικής θα εφαρμόσουμε ένα σύστημα ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διαχωρισμού στην πηγή που θα ξεκινήσει αρχικά από όλα τα σχολεία της περιοχής και πιστεύουμε ότι θα επεκταθεί σε όλο το Δήμο. Στον τομέα της κοινωνικής μέρημνας, αποφασίσαμε μηδενικές αυξήσεις στα δημοτικά τέλη. Συνεχίζουμε τις ελαφρύνσεις για τις ευπαθείς ομάδες, όπως πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για τις άπορες οικογένειες
για την απαλλαγή ή τη μείωση κατά 50% σε οικογένειες αμαία, τρίτεκτες, πολύτεκνες και μονογονικές οικογένειες. Η κοινωνική υπηρεσία συγκεντρώνει σχολικά είδη, τρόφιμα και πάρα πολλές οικογένειες ανακουφίζονται μέσω από αυτή τη βοήθεια. Θεωρώ ότι αυτά δεν θα έπρεπε να τα έλεγε κάποιος με υπερηφάνεια, αλλά εγώ τα λέω με λύπη. Θα ήθελα ο Δήμος μου να προσφέρει κάτι άλλο. Όμως σε αυτή την εποχή δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να προσφέρουμε και σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι το 2015 η δουλειά του Δήμου θα είναι λίγο διαφορετική. Ο Δήμος συνεχίζει το θεσμό του κοινωνικού φροντιστηρίου με την εθελοντική συμμετοχή των εκπαιδευτικών, βοηθώντας έτσι τους μαθητές του που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα της ιδιωτικής φροντιστηριακής εκπαίδευσης. Στον πολιτισμό συνεχίσαμε τις εκδηλώσεις με τα τάβλια, το θέατρο της αλληλεγγύης, τις παιδικές εκδηλώσεις, τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων. Όπως επίσης και τη λειτουργία όλων των δομών του Δήμου, τόσο στον πολιτισμό όσο και στον αθλητισμό. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη χρονιά θα πραγματοποιήσουμε και σχεδιάζουμε μεγάλες παρεμβάσεις σε όλη την έκταση του Δήμου, όπως την ανάκλαση και την παρέμβαση στην περιοχή του Ελαιώνα στον Ταύρο, γιατί εδώ βρισκόμαστε σε συνεννόηση τόσο με την περιφέρεια Αττικής όσο και με τους γειτονικούς Δήμους. Με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ μελετάμε την αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου μας, την κυκλοφοριακή μελέτη, όπως επίσης και συνθήκες ασφαλείας σε δρόμους εκείνους οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Οριμάζουμε το φάκελο για ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέκερσης του βρεφοκυριακού σταθμού στην οδό Χλαζομενών στο Ταύρο. Και εκείνο που είναι πρώτη προτεραιότητα είναι να δημιουργήσουμε το καινούριο κτίριο στην οδό Τιμοθέου Ευγενικού στη δημοτική κοινότητα του Ταύρου. Επίσης έχει δρομολογηθεί η ανάπλαση της πλατείας Χειρόνου του Πολυτεχνείου, της πλατείας Λαού στον Ταύρο και της πλατείας Μεταμόρφωσης στο Μοσχάρι. Αυτά είναι ενδεικτικά μερικά από τα έργα. Θα τελειώσω με το έργο, το μεγάλο έργο και το μεγάλο όνειρο των Δημοτών. Το έργο της παραλίας. Το έργο της παραλίας που αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Εκείνο που έχουμε πάρει τη διαβεβαίωση είναι ότι τα οδικά και τα αντιπλημμυρικά έργα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και θα γίνουν αυτά τα έργα μέσα από δημόσιους πόρους. Για μας όμως είναι αταλάντευτη θέση ότι η παραλία είναι ένας τόπος αναψυχής πολιτισμού, αναψυχής αθλητισμού, δημόσιος και ανοιχτός σε όλο τον κόσμο του Μοσχάτου, του Ταύρου, αλλά και όλης της Αττικής. Είναι ένα έργο που θα παλέψουμε να γίνει, γιατί είναι ένα έργο. Είναι ένα έργο που δεν αφορά το Δήμο μας, αλλά αφορά όλη την Αττική. Κλείνοντας τη σύντομη και εντυπωσιακή αναφορά μου, θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, αλλά και το έργο όλων σας για ένα Δήμο που μπορεί και πρέπει να αποτελεί πρότυπο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους συναδέλφους μου και αιρετούς και τους εργαζόμενους, τους φορείς της πόλης μας και των κοινοτήτων μας, τους εργαζόμενους και τους απλούς πολίτες. Για να προοδεύσει ένας Δήμος πρέπει όλοι μαζί, με συλλογική προσπάθεια και αγάπη, να έχουμε κοινούς στόχους, όρεξη για δουλειά και πάνω απ' όλα αγάπη για τον τόπο μας. Λίγο πριν κλείσω, απευθύνομαι στους εκπροσώπους των κομμάτων, οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο των πολιτών την επόμενη Κυριακή. Τους καλώ να συμβάλλουν αποφασιστικά στη στήριξη της αυτοδιοίκησης, η οποία αποτελεί το τελευταίο αποκούμπι του πολίτη και το κοντινότερο φορέα επίλυση των προβλημάτων τους. Στηρίζοντας την αυτοδιοίκηση, στηρίζονται την κοινωνία. Είναι πανελλήνια γνωστό ότι αν δεν λειτουργούσαν οι Δήμοι, να ξέρετε ότι αυτή η κοινωνία θα είχε καταρρεύσει. Το κράτος ήταν αδύναμο να προστατεύσει τους πολίτες του. Οι πολίτες βρήκαν αποκούμπι και στήριγμα στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό σε όλους τους Δήμους της χώρας. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να σταθώ και να σας πω ότι η παράταξή μας και η διοίκηση του Δήμου αποτελείται από πρόσωπα που έχουν τις πολιτικές τους αντιλήψεις και την κομματική τους ταυτότητα.
Σε κάθε περίπτωση όμως, οι πράξεις και οι ενέργειες του καθενός μας βαραίνουν το ίδιο το πρόσωπο και μόνο αυτό. Η Δημοτική Αρχή και ο Δήμος ανήκουν σε όλους τους κατοίκους του, σε όλους τους πολίτες του Μοσχάτη και του Τάβρου. Ανήκουν στην κοινωνία του και έχει ένα μόνο σκοπό: το συμφέρον της κοινωνίας και των πολιτών του. Και να είστε σίγουροι ότι όπως στηρίχθηκε μέχρι σήμερα, θα το τηρήσουμε πάντα. Όποιος βάζει το κομματικό συμφέρον πέρα από το συμφέρον της κοινωνίας, δεν θα έχει καμία θέση στην παράταξή μας. Η Δημοτική Αρχή, παρά τα προβλήματα που όλοι βιώνουμε, αγωνίζεται ανταλλάτευτα με όλες τις δυνάμεις να σταθεί ψηλά, πλάι στον πολίτη και ειδικά πλάι στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά με σκληρή δουλειά και προσήλωση στο στόχο να βελτιώσουμε τους όρους ζωής μας, είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Με αυτές τις σκέψεις, με πίστη και ελπίδα, εύχομαι η νέα χρονιά να φέρει μια καλύτερη πορεία για την Ελλάδα μας, το Δήμο μας. Μια ελπιδοφόρα προοπτική για τους νέους μας. Αξιοπρεπή διαβίωση για όλους και περισσότερη ανθρωπιά. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία και θεωρώ ότι όλοι μαζί, εάν σταθεί ο ένας δίπλα στον άλλο, αυτή η κοινωνία μπορεί να ζήσει πολύ καλύτερες μέρες, γιατί το αξίζει. Δεν αξίζουμε τις μέρες τις οποίες περνάμε. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να βοηθήσουμε όλοι τον συνάνθρωπό μας, πρέπει να βοηθήσουμε όλοι το Δήμο μας και ο Δήμο μας θα σταθεί πάνω από όλους τους πολίτες, έτσι ώστε να ζούμε σε μια κοινωνία που δεν θα έχει ανάγκη ούτε από κοινωνικά παντοπολία, ούτε από δομές τέτοιες οι οποίες είναι δομές οι οποίες προσπαθούν να απαλύνουν μερικώς τον πόνο του πολίτη. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερως και σήμερα τους τιμάμε, θα το πούμε, τη συνεργασία που έχουμε με την Εκκλησία, που από τους πρώτους που ξεκινήσαμε, με το Κοινωνικό Παντοπολείο και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, το οποίο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης είναι πρότυπο σε όλη την Ελλάδα και γι' αυτό έρχονται και οι πολιτικοί αρχηγοί, τους οποίους το επιδεικνύει ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος τη λειτουργία του, και η λειτουργία αυτή γίνεται με την ουσιαστική συμμετοχή του Δήμου, ο οποίος έχει πέρα από το κτίριο αναλάβει όλα τα λειτουργικά έξοδα και τη μεταφορά των μαθητών, τη συνεργασία με άλλους φορείς, όπως η Ένωση Ελλήνων Αποκλειστών με φορείς της πόλης, και θα συνεργαστούμε με οποιονδήποτε ο οποίος έχει σκοπό να βοηθήσει την κοινωνία. Να σας ευχηθώ να είστε καλά, να χαίρεστε τις οικογένειές σας, να χαίρεστε όσους αγαπάτε, να ευχηθώ ευημερία και καλή επιτυχία σε όλους, αλλά ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, έτσι ώστε το 2015 να είναι ένα έτος το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο για όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλύτερο.